Γεια σας παιδιά, τον Κασκρούς εδώ σε άλλο ένα νέο βιντεάκι. Ξέρω έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό, απαράδεκτο. Αλλά έχουμε καραντίνα, θα πούμε πολλά. Βασικά δεν τα λέμε γιατί αν δεν υπάρχει λόγος να τα πούμε. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω 2-3 λογάκια για το ότι δεν υπάρχουν plates πλέον στην αγορά και δυσκολεύεστε πιο πολύ με τα κιλά, έτσι, για να βρείτε κάποια 50, 100, 150 κιλά σχετικά οικονομικά και να μπορέσετε να φτιάξετε ένα τύπου αλφα home gym rack, μπάρα και κιλά. Λοιπόν, εγώ αυτά εδώ τα έφτιαξα εγώ. Όταν λέω τα έφτιαξα εγώ, θα σας πω πώς να το φτιάξετε κι εσείς. Θα πάτε σε σιδερικά είδη που νομίζω ότι παντού δουλεύουν αυτή τη στιγμή τώρα που έχουμε καραντίνα, δηλαδή ότι δεν έχουν κλείσει αυτά, το οποίο να έχει κοπή λέιζερ ή παντογράφου, το ίδιο πράγμα. Θα γκουγκλάρετε, βρίσκετε ποιος έχει κοντά σας και τώρα αυτό εδώ που το έφτιαξα εγώ είναι 10,5 περίπου, 10,600. Έχει διαστάσεις 410 χιλιοστά διάμετρο εξωτερική και εσωτερική 50,3. Το πάχος του είναι 10 χιλιοστά και βγάζει βάρος 10,5, 10,600 είναι αυτό στην ουσία. Τώρα, αν θέλετε να βγάλετε ακριβώς 10 κιλά, θα το πάρετε 400 χιλιοστά εξωτερική διάμετρο και 50,3 πάλι για εσωτερική, για την μπάρα, την Φι50, και θα βγει 10 κιλά, 10% εκεί πέρα. Έτσι, αυτό εδώ βγαίνει κόστος γύρω στο... Το λέιζερ βγάζει από μόνο του την τιμή, έχει πρόγραμμα και βγάζει μόνο το κόστος. Βγαίνει κόστος το δεκάκιλο γύρω στα 16 ευρώ, 17, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί τα είχα φτιάξει, 18, δηλαδή λίγο πιο κάτω από 2 ευρώ το κιλό βγαίνουν αυτά εδώ, διότι σαν χρέωση δεν έχεις κύκλο, έχεις τετράγωνο, δηλαδή αυτό που είναι 410 χιλιοστά, η χρέωσή του είναι 410 επί 410, σαν αγόρασες τετράγωνο στην ουσία και όχι στρόγγυλο, διότι το υπόλοιπο είναι φύρα. Δηλαδή χρεώνεσαι 14 κιλά, να το πω έτσι, για να πάρει 10. Και τώρα αν θέλει κάποιος να φτιάξει calibrated μέγεθος, δηλαδή σε Φι450, μπορεί να το βγάλει Φι450, δηλαδή λίγο μεγαλύτερη διαμέτρου, αλλά θα το κάνει πάχος 8 χιλιοστά και πάλι θα βγάλει 10 κιλά περίπου, δηλαδή σύμπλην ένα 2%, διότι δεν έχει πάντα την ίδια πυκνότητα η λαμαρίνα των 10 χιλιοστών. Είναι μαύρη λαμαρίνα. Τώρα, αφού τα πάρετε αυτή τη μαύρη λαμαρίνα, εδώ στις γωνίες και εδώ πέρα θα έχει λίγο ένα ψηλό γρέζο που θα ξύνει. Αυτό θα θέλει μόνο ένα τρόχισμα, στην ουσία βάψιμο μετά. Δεν έχει κάτι άλλο σαν επεξεργασία, είναι πολύ εύκολο δηλαδή. Πάτε σε κάποιο σιδεράδικο, σε είδη που επεξεργάζονται σίδερα, παίρνετε αυτά εδώ και το κάνετε μετά ένα τρόχισμα γύρω-γύρω. Έτσι, πιστεύω εύκολο είναι. Αν θες το βάφεις, αν θες δεν το βάφεις, οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Εντάξει, ένα απλό σπρέι, ξέρω εγώ, έτσι κι αλλιώς θα χτυπηθεί, θα φύγει το χρώμα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν έχετε κάποιες απορίες για οτιδήποτε, για τα κιλά, για τα plates, γράψτε κάτω σε μήνυμα για να σας λύσω τις απορίες σας. Τα λέμε, έχουμε καραντίνα. Αν υπάρχει λόγος θα κάνω βιντεάκια, αν δεν υπάρχει λόγος δεν κάνω βιντεάκια. Αυτά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.